Καλημέρα ή καλησπέρα, καλή μου παίδες, είμαι ο Ηλίας, ο Radical Gamer και σήμερα μιλάμε για το Final Fantasy VII, το Rebirth. Πάμε, Titan! Νομίζω καλή μου παιδες ότι το Final Fantasy VII το Rebirth είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι φυσικά το sequel του Final Fantasy VII του remake, το οποίο είχε βγει στο PS4 και μετά βγήκε και στο PS5 με μια ανανεωμένη έκδοση που λέγεται Final Fantasy VII Intergrade. Όπως επίσης μετά βγήκε και ένα επιπλέον DLC με την Yuffie, το οποίο λέγεται Final Fantasy VII Remake Intermission. Αναμφίβολα να πούμε ότι το Final Fantasy VII Remake ότι είναι το πιο επιτυχημένο RPG της Square τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά, επειδή είναι κομμάτι μιας τριλογίας και τα χρόνια περνάνε, ήρθε παιδιά επιτέλους και η συνέχεια του το sequel του, το Final Fantasy VII Rebirth για το PlayStation 5. Εγώ σήμερα θέλω να σας κάνω ένα μικρό preview του παιχνιδιού βάσει ενός ανανεωμένου demo το οποίο είχε βγει προχθές και αν και δεν έχω ακόμα στα χέρια μου το ολοκληρωμένο παιχνίδι για να κάνουμε ένα γενικό stream ή για να σας πω τις γενικές μου τις εντυπώσεις, το θεώρησα σωστό να καθίσω και να κάνω ένα preview σχετικά με το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό και δεν το περίμενα. Είχαμε παίξει δύο demo. Το πρώτο demo είχε να κάνει με τον Cloud και τον Sephiroth που είχαν πάει στο Nibelheim, το οποίο ήταν πάνω κάτω μέσα σε άκρες μια παρόμοια εμπειρία με το Final Fantasy VII Remake. Οπότε εκεί δεν κατάλαβες εκτενώς τις διαφορές του Rebirth από το Remake. Όμως με το δεύτερο ανανεωμένο demo, το οποίο βγήκε μία εβδομάδα και κάτι αργότερα, εκεί όντως κατάφερα να δω σε τι υπερέχει το Final Fantasy VII Rebirth από τον προκατοχό του. Και γιατί πιστεύω ότι μόνο και μόνο από τον demo, γιατί με κάνει να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι. Ήδη πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι. Λοιπόν, ας πιάσουμε παιδιά πρώτα τον οπτικό τομέα και τα γραφικά έτσι. Να πούμε ότι το Final Fantasy VII Rebirth ότι δεν είναι cross-gen τίτλος με το PlayStation 4, το οποίο σημαίνει ότι οι developers έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να επεκτείνουν το scope του παιχνιδιού κατά πολύ. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε παιδιά με έναν open world τίτλο ουσιαστικά, όπου διαδραματίζεται σε διαφορετικές περιοχές, το οποίο σημαίνει ότι σε σύγκριση με το Final Fantasy VII Remake έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Πλέον ο Cloud και η ομάδα του εξερευνούν τεράστιες περιοχές με σχεδόν κανέναν περιορισμό και το καλύτερο πράγμα ίσως το οποίο παρατήρησα όταν ξεκίνησα τον demo ήταν ότι τα Chocobo ότι παίζουν έναν ενεργό ρόλο. Πιστεύω ότι θυμάστε τα Chocobo τι είναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα το τσόκομπο με το πάτημα ενός κουμπιού να το καλέσεις οποιαδήποτε στιγμή όπου και να είσαι και να το καβαλήσεις και να σε βοηθήσει το τσόκομπο τέλος πάντων να πας πιο γρήγορα εκεί που θες ανάμεσα σε αυτές τις μεγάλες τις περιοχές κλπ. Συν του ότι εάν θυμάστε ή πιο παλιά από εσάς το original το Final Fantasy από το PlayStation 1, είμαι σίγουρος ότι θα ξέρετε ότι τα τσόκομπο έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς από εδώ και από εκεί. Αλλά χάρηκα διότι η λειτουργία των τσόκομπο είναι σχεδόν seamless, δηλαδή πατάς ένα κουμπί, το τσόκομπο έρχεται, ανεβαίνεις απάνω του, σε πας όπου θέλεις, μετά πατάς ένα κουμπί, κατεβαίνεις από το τσόκομπο και κάνεις και πάλι ό,τι θες. Αλλά το feeling, παιδιά, είναι γενικό, διότι καταλαβαίνετε, Final Fantasy χωρίς τσόκομπο δεν γίνεται. Οπότε το να τα βλέπεις και να τα καβαλάνε και οι σύντροφοί σου και να πηγαίνετε όπου θέλετε, ρε παιδί μου, στον κόσμο, είναι κάτι το πάρα πολύ ωραίο. Συν του ότι το άλλο το οποίο παρατήρησα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα επεκτείνεται επιπλέον στο παιχνίδι αργότερα, επειδή έχει φανεί από τα trailers. Μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα να βάλεις και gear απάνω στα τσόκομπο και να τα εξοπλίζεις, όπως εξοπλίζεις και τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Αλλά παιδιά, αυτό είμαι σίγουρος ότι θα επεκταθεί πολύ περισσότερο στο κανονικό παιχνίδι όταν βγει. Τώρα, όσον αφορά για τον κόσμο του παιχνιδιού, πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχουμε γενικώς να κάνουμε με έναν πάρα πολύ όμορφα σχεδιασμένο open world κόσμο. Να πούμε ότι το παιχνίδι ότι έχει δύο modes, ένα στα 30fps και ένα στα 60fps. Ξέρω ότι το 60fps mode έχει δεχτεί πάρα πολλές κριτικές, ειδικά από την πρώτη έκδοση του demo όταν βγήκε, διότι κάποιοι παραπονιόντουσαν ότι τα γραφικά ότι φαίνονται κάπως θολά σε σύγκριση με το Final Fantasy το remake το προηγούμενο, πως οι χαρακτήρες ότι δεν είχαν και τόση λεπτομέρεια απάνω τους, κουλουπού. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν είδα κάτι το οποίο που να με ενοχλεί στα γραφικά, να σου πω την αλήθεια. Ναι, θα πω ότι από θέμα το πόσο crisp είναι και το πόσο καθαρά φαίνονται, παίζει να είναι ένα σκαλί πιο κάτω από τα αντίστοιχα γραφικά του Final Fantasy του remake.
remake. Ωστόσο, η άλλη όψη του νομίσματος εδώ πέρα είναι η εξής. Πρώτον, ότι μιλάμε για open world παιχνίδι, οπότε είναι, πιστεύω, αναμενόμενο να υπάρχει κάποια μείωση στη λεπτομέρεια, διότι έχει σχεδιάσει ένα παιχνίδι σε open world κόσμο και όχι ένα παιχνίδι με πιο στενούς και προκαθορισμένους περιορισμούς. Αλλά όμως είναι και το άλλο, ότι το Final Fantasy VII Rebirth έχει πολύ περισσότερα animations στους χαρακτήρες του και στον κόσμο του σε σύγκριση με το Final Fantasy VII Remake. Διότι, παιδιά, κάνοντας σύγκριση μεταξύ των δύο των παιχνιδιών, ειδικά τώρα που πασχίζω να κάνω και ένα playthrough του Final Fantasy VII του Remake πριν να πάρω στα χέρια μου το Rebirth, παρατήρησα ότι αναμφίβολα το Final Fantasy VII Rebirth έχει περισσότερα animations στα πάντα. Ότι οι χαρακτήρες έχουν αναμφίβολα περισσότερα frames στις κινήσεις τους. Ότι πλέον στις μάχες έχουμε τεράστια θεόρατα bosses στην κυριολεξία, τα οποία έχουν πολλά και περίπλοκα animations. Γενικότερα, ο κόσμος του Final Fantasy VII του Rebirth κινείται με πολύ πιο μεγάλη φυσικότητα και πιστεύω πως είναι πολύ πιο smooth από τον αντίστοιχο κόσμο του Final Fantasy VII του Remake, που σε κάποιες περιπτώσεις εκεί τα animations σε κάποιες περιπτώσεις φαινόντουσαν κάπως ξύλινα. Ίσως επειδή εκεί είχαμε και τον περιορισμό του PlayStation 4. Όμως εδώ πέρα στα αλήθεια και ειδικά στις μάχες, είναι σαν να βλέπεις ένα εντελώς μα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ειδικά το πώς κινείται ο Cloud, τα dodge τα οποία κάνει, το πώς κινείται ο Red 13, οι επιθέσεις που κάνουν γενικώς οι χαρακτήρες, σαν και γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Στο Final Fantasy VII Rebirth γενικώς έχεις να κάνεις με ένα κόσμο ο οποίος κινείται πολύ πιο ζωντανά από ό,τι στο remake. Και αυτό φαίνεται, και εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τα γραφικά του Final Fantasy VII του Rebirth. Όσον αφορά το performance mode, μην μου πείτε, παιδιά, να το παίξω σε Fidelity Mode, δεν μπορώ εγώ να παίξω παιχνίδι στα 30 FPS, λυπάμαι. Με πιάνει πλέον ναυτία, λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά και πάλι, παιδιά, το καλό είναι ότι έστω και είδαμε ένα μικρό κομμάτι του κόσμου του Final Fantasy VII του Rebirth, υπάρχει γενικώς πολύ λεπτομέρεια στο παιχνίδι μέσα. Και μάλιστα μιλάμε για το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας που υπήρχε και στο Final Fantasy VII το Remake, το οποίο, σκεφτείτε, δεν ήταν καν open world, είναι δηλαδή λες και η Square πήρε την ζωντάνια του κόσμου του Final Fantasy VII του Remake και την έβαλε στον open world κόσμο του Final Fantasy VII του Rebirth. Οπότε, παιδιά, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλα καλά και όλα ανθυρά. Τώρα, εάν είστε κάποιοι από εσάς οι οποίοι θέλετε πολύ περισσότερη λεπτομέρεια στα γραφικά και θέλετε και 60 FPS, τότε πιστεύω ότι αναγκαστικά ότι θα πρέπει να περιμένετε για την έκδοση για το PC, η οποία θα βγει κατά την άνοιξη. Διότι για την ώρα το PS5 κρατάει όλο το exclusivity, έτσι. Πάμε όμως τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι και το ζουμί του Final Fantasy VII του Rebirth, το οποίο είναι, παιδιά, αναμφίβολα, μα αναμφίβολα, οι μάχες και το combat system. Το οποίο το combat system και γενικώς οι μάχες είναι τόσο πολύ αναβαθμισμένα σε σύγκριση με το Final Fantasy VII το Remake, όπου θα δανειστώ μία έκφραση του Σάκη Καρπά, την οποία την έχει πει Πολάκης, κάνουν το combat system του Final Fantasy VII του Remake να φαίνεται σαν demo. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα επί τούτου. Πρώτο και καλύτερο, να πούμε ότι οι μάχες στο Final Fantasy VII το Rebirth είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι στο Final Fantasy VII το Remake, ακόμα και στο normal επίπεδο δυσκολίας. Το πρώτο πράγμα το οποίο κατάλαβα και από τις πρώτες μάχες είναι ότι το παιχνίδι θα σου ρίξει ξύλο. Εάν δεν είσαι προσεκτικός και δεν προσέχεις την ομάδα σου και δεν κοιτάς το τι γίνεται γύρω σου, θα φας ξύλο και θα νικηθείς 100%. Είτε αν μιλάμε για τις μικρότερες τις αναμετρήσεις, είτε αν μιλάμε και για τις μεγαλύτερες, είτε αν μιλάμε και για τα τεράστια boss τα οποία έχει το παιχνίδι γενικώς. Διότι το demo μας δίνει ένα δείγμα του τι μας περιμένει μετά, Παναγία μου και Χριστέ μου. Οι εχθροί φαίνεται ότι έχουν πολύ βελτιωμένη AI σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι, που ενώ στο Final Fantasy VII το Remake οι εχθροί φαινόντουσαν λες και έκαναν μία μικρή παύση πριν σου επιτεθούν, εδώ πέρα οι εχθροί σου ορμάνε κατευθείαν και πρέπει εσύ οπωσδήποτε να κάνεις είτε dodge είτε block, αλλιώς θα φας ξύλο. Δεν υπάρχει περίπτωση θα φας ξύλο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε την ομάδα του Cloud συνεχώς σε ετοιμότητα, όπως επίσης και το άλλο είναι το γεγονός ότι πρέπει να διαλέγετε και τα ανάλογα μέλη ανάλογος με το τι τύπο εχθρού αντιμετωπίζετε. Με τους εναέριους εχθρούς να είναι η μεγαλύτερη απειλή σε αυτό το demo. Ωστόσο, ακριβώς επειδή οι μάχες είναι δυσκολότερες αυτή τη φορά, το παιχνίδι πλέον έχει εξοπλίσει τον παίκτη με ένα τεράστιο, μα τεράστιο οπλοστάσιο κινήσεων, ειδικών επιθέσεων, abilities, summons, όπως επίσης και τα λεγόμενα synergy commands επιθέσεις, τα οποία είναι συνδυασμένα
χαρακτηριστικές επιθέσεις των χαρακτήρων. Μέχρι και δύο ή και τρεις χαρακτήρες κάνουν μια συνδυαστική επίθεση ενάντια στον εχθρό, η οποία φέρνει όχι μόνο καταστροφικά αποτελέσματα, αλλά και είναι και τρομερά εντυπωσιακή να τη βλέπεις. Το οποίο νομίζω ότι είναι και το highlight του Combat System, διότι μπορείς να κάνεις άπειρους συνδυασμούς με τους χαρακτήρες σου και να ξεκλειδώσεις εξίσου άπειρες διαφορετικές ειδικές επιθέσεις. Είτε αν αυτές οι επιθέσεις είναι κοντινές, είτε εάν είναι μακρινές από απόσταση, είτε εάν είναι στον αέρα, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και πρέπει να σας πω ότι εμείνα μαλάκας που έβλεπα τόση μεγάλη ποικιλία σε επιθέσεις και σε συνδυασμούς, σε σημείο που σε κάποια φάση μου είχαν ανάψει όλα. Abilities, summons, synergy commands, limit breaks, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού και δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω για να ρίξω στον αντίπαλο. Όντως, το παιχνίδι σου δίνει ένα τρομερό οπλοστάσιο κινήσεων αυτή τη φορά και ένα εξίσου τρομερό οπλοστάσιο συνδυασμών. Χώρια από τα ματήρια και χώρια και από τα summons. Οπότε είναι κατά μία έννοια η απόλυτη combat παιδική χαρά για τον παίκτη για να βρει συνδυασμούς, ματήρια, summons ή ποιοι χαρακτήρες κάνουν τις καλύτερες συνδυαστικές επιθέσεις. Υπάρχει μία τρομερή ποικιλία στο combat system αυτή τη φορά. Χώρια, να πούμε και το άλλο, ότι οι μάχες είναι γενικώς πιο γρήγορες από ό,τι στο remake. Οπότε, παιδιά, μιλάμε για μία μεγάλη ποικιλία και περιπλοκότητα σε κινήσεις. Λες και το Final Fantasy 7, το Rebirth, είναι το Street Fighter ή το Tekken των RPGs, κάτι τέτοιο. Φυσικά, παιδιά, να πούμε ότι σε όσους από εσάς ότι δεν σας αρέσει το αμυγό στο action κομμάτι, υπάρχει και το Turn-Based Mode. Οπότε, πιστεύω ότι όλοι θα μείνετε ικανοποιημένοι. Αλλά, παιδιά, σας λέω και πάλι για μένα, η μεγάλη βελτίωση που δίνει το Final Fantasy 7, το Rebirth, είναι το Combat System. Το οποίο, σε συνδυασμό με την δυσκολία που έχουν οι μάχες, ειδικά τα boss fights, το τελικό boss fight του demo, παιδιά, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πω, κάνουν το combat πάρα πολύ απολαυστικό και κάνουν γενικώς το παιχνίδι πάρα πολύ απολαυστικό. Και μάλιστα νομίζω ότι η Square επίτηδες έβαλε το boss στο τέλος του demo να είναι κάποια level πιο πάνω από σένα, έτσι ώστε να σε δοκιμάσει όσον αφορά το combat system. Και ναι, πρέπει να πω ότι με δοκίμασε κανονικά, διότι πριν να καταλάβω ακριβώς για το πώς δουλεύει το combat system, έφαγα πάρα πολύ ξύλο και είχα χάσει αρκετά. Μετά όμως, όταν κατάλαβα το πώς δουλεύουν τα όλα στήματα, κατάφερα να νικήσω τον boss κανονικά και με τον νόμο. Και πιστέψτε με, ήταν μια πολύ εντυπωσιακή μάχη. Πάρα πολύ εντυπωσιακή μάχη. Και απολάμβανα να βλέπω παιδιά τους χαρακτήρες να κάνουν χαμό και ειδικές κινήσεις και συνδυαστικές επιθέσεις κουλουπού κουλουπού. Σκεφτείτε πως ακόμα και οι χαρακτήρες σας οι οποίοι είναι στην απέξω, που δεν είναι τα μέλη της ενεργής ομάδας, έχουν και αυτή τη δυνατότητα να κάνουν συνδυαστικές επιθέσεις στους εχθρούς μία φορά στη μάχη. Οπότε παιδιά, το λέω και πάλι και sorry που επαναλαμβάνομαι, έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη παιδική χαρά όσον αφορά το combat system. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Και για μένα αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο από ό,τι ακούω από άλλους reviewers και από άλλα reviews, είναι τίγκα στα mini games, είναι τίγκα σε άλλες ασχολίες στην Yakuza. Οπότε ένας θεός ξέρει το τι θα δουν τα ματάκια μου και εκεί πέρα. Πάντως για μένα, παιδιά, το πιο σημαντικό είναι, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό για οποιοδήποτε παιχνίδι, ότι όσον αφορά το αμυγό στο gameplay και το combat, και όσον αφορά τον βαθμό εντυπωσιασμού που σου δίνει το παιχνίδι, που επιτρέπει στον παίκτη να κάνει πάρα πολύ ωραία και πολύ εντυπωσιακά πράγματα με το combat, εκεί στο παιχνίδι, στο gameplay του, παιδιά, του βάζω 10 στα 10. Στα αλήθεια, παιδιά, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και όντως και με ενθουσιασμό, διότι με ενθουσίασε, το παιχνίδι έχει 10 στα 10 gameplay όσον αφορά το combat ασυζητητή. Και είναι μία 100% βελτίωση από το gameplay του Final Fantasy 7 του remake του προηγούμενου, αλλά μην σας πω ότι ξεπερνάει ακόμα και το gameplay του Final Fantasy του 16, το οποίο ήταν ουσιαστικά αμυγός καθαρό action. Και όταν βλέπεις ότι το μεγαλύτερο ατού σε ένα παιχνίδι ότι είναι το gameplay, τότε αυτό σημαίνει μόνο καλά πράγματα και τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, κάποια τελευταία πράγματα για τα οποία θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι ο Chadley από το Final Fantasy 7 το remake επιστρέφει κανονικά και με τον νόμο και όντως θα σας δίνει challenges για να κάνετε, για να ξεκλειδώνετε νέα ματήρια κουλουπού κουλουπού κουλουπού, όπως
όπως και νέα summons. Αλλά όμως αυτή τη φορά επίσης ο Chadley θα κάνει και τα tutorials. Και κάτι το οποίο που το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο, σου έχει tutorials για το κάθε μέλος της ομάδας του παιχνιδιού. Δηλαδή για τον Cloud, για την Tifa, για τον Barrett, για την Aerith, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο για να σε κάνει να μάθεις τον κάθε χαρακτήρα, διότι ο κάθε χαρακτήρας όσον αφορά το gameplay του είναι εντελώς άλλο πράγμα και διαφορετικός από τον άλλον. Ειδικά ένας καινούριος χαρακτήρας ο οποίος είναι στην ομάδα πλέον ή μάλλον που είναι πλέον ενεργό μέλος της ομάδας είναι ο Red 13, τον οποίο τον βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι είναι μία μίξη αμυντικού και επιθετικού χαρακτήρα και έκανε πάρα πολύ εντυπωσιακές κινήσεις και μου άρεσε πάρα πολύ, όμως ταυτόχρονα έκανε και πολύ ωραίες συνδυαστικές επιθέσεις. Οπότε πιστεύω παιδιά ότι είναι επίγον και πρέπει να μάθετε καλά τον κάθε χαρακτήρα, διότι αναλόγως με τι συνδυασμό ομάδος έχετε, αυτό είναι που θα σας οδηγήσει και στη νίκη ενάντια σε κάποια πάρα πολύ δύσκολα boss. Όμως δεν είναι μόνο ο Chadley αυτή τη φορά στο παιχνίδι, αλλά είναι και μια άλλη τύπησα σαν τον Chadley, η οποία τι κάνει, σας δίνει να κάνετε διάφορα challenges στον κόσμο του παιχνιδιού όσον αφορά συγκεκριμένους εχθρούς. Δηλαδή, εάν νικήσετε κάποιο συγκεκριμένο εχθρό και βγάλετε κάποια challenges που σας ζητάει, το παιχνίδι θα σας δώσει κάποιες ανταμοιβές. Και το ίδιο κάνει και ο Chadley εάν κάνετε τα challenges που σας ζητάει και εκείνος, έτσι. Και αυτά καλά μου παιδιά, αυτά έχω να σας πω για την ώρα για το Final Fantasy 7 το Rebirth. Να πούμε παιδιά ότι το παιχνίδι ότι βγαίνει εσείως στις 29 Φεβρουαρίου και είναι παιδιά αποκλειστικά για το PlayStation 5, όμως κατά την άνοιξη από ό,τι καταλαβαίνω θα βγει και η έκδοση για το PC. Οπότε παιδιά μου, όσοι έχετε PlayStation 5, ετοιμαστείτε. Διότι κατά τη δικιά μου άποψη ίσως να μιλάμε και για το καλύτερο game του PS5 σε αυτή την χρονιά. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά είχα να σας πω για το παιχνίδι. Ανυπομονώ να το πάρω και εγώ στα χέρια μου και να το στριμάρω κανονικά, αφού εσείς τελειώσω κανονικά το Final Fantasy 7 το remake το κανονικό. Αλλά παιδιά, ετοιμαστείτε. Το καλύτερο RPG και ίσως το καλύτερο game της χρονιάς για το PS5 είναι μόλις μία εβδομάδα μακριά. Όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλά και πιστός να μην είστε, σας λέω και πάλι να προσέλθετε. Σας αφήνω να δείτε μερικά εντυπωσιακά gameplay πλάνα που τράβηξα από το demo και εμείς όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή stream. Μουάκι μουάκι μουά. Και πούμε τεντεν. Give us-